Καλησπέρα. Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2020, το βραδινό μας vlog, το οποίο για ένα περίεργο λόγο έχει σχέση και με το πρωινό. Χρειάζομαι αγάπη και από έναν ερωτικό σύντροφο. Πώς αντέχεται η μοναξιά? Καλησπέρα, γλυκιά μου Θέκλα. Καλησπέρα. Σε νιώθω δικό μου άνθρωπο, γι' αυτό και θα στα πω σαν να μιλάω στη φίλη μου. Ευχαριστώ. Είμαι 33 χρονών, φιλόλογος και πολύ καιρό μόνη. Θέλω να σου ζητήσω να κάνεις ένα vlog για τη μοναξιά, την ερωτική μοναξιά, την έλλειψη αγάπης από ερωτικό σύντροφο. Την ερωτική ερημιά, όπως τη λέω εγώ. Καλή αγάπη το δικό μας, των φίλων μας, αλλά δεν αρκεί. Και περισσότερο σε αυτή την ηλικία που είμαι εγώ, στα 33. Δεν έχω να σου πω κάποια ιστορία, απλώς ότι περνάμε, γιατί δεν είμαι μόνο εγώ, πάρα πολύ δύσκολο. Να θες να αγαπήσεις, να δοθείς, να αγαπηθείς, να αγγιχτείς, να λάβεις μια καλημέρα ολογλύκα και ενδιαφέρον, να και να μην μπορείς. Να μην μας τυχαίνει, να μην το κυνηγάμε, δεν ξέρω. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου, εύχομαι εσύ και η οικογένεια σου να είστε πάντα καλά. Τι ωραία πάσα! Πώς αντέχεται η ερωτική ερημιά ή μοναξιά? Κουκλάρα μου, έχεις δίκιο. Μια κοπέλα στα 33 της, όπως είσαι εσύ, μια κοπέλα στα 23 της, μια κοπέλα στα 30 της, μια κοπέλα στα 35 της, μια κοπέλα στα 40 της, μια κοπέλα στα 44 της, στα 45 της, στα 50, στα 60. Ένας ενήλικος άνθρωπος τέλος πάντων, ή από την εφηβεία και πάνω, έχουμε μέσα μας την επιθυμία για ερωτική σύνδεση και την ανάγκη για ερωτική ολοκλήρωση. Δεν είναι μόνο το κομμάτι το σωματικό, δεν είναι μόνο το κομμάτι το σεξουαλικό, γι' αυτό λέω ότι συνδέεται αυτό το vlog με το πρωινό, που στο πρωινό το vlog συζητήσαμε για κάποιες μορφές ασχέτων σχέσεων, θα έλεγα. Είναι σχέσεις αυτές που συζητάμε το πρωί, friends with benefits, fuck buddies κτλ. Είναι άσχετες καταστάσεις, μέσα από τις οποίες οι άνθρωποι καταφέρουν να έχουν μόνο την ερωτική επαφή, χωρίς όμως όλο το πακέτο της ερωτικής αγάπης. Είναι αφύσικο, είναι αφύσικο. Νέοι άνθρωποι και άνθρωποι στη μέση ηλικία και άνθρωποι στην τρίτη ηλικία, είναι αφύσικο να μην έχουν σύντροφο. Ο άνθρωπος είναι κοινωνικό και επίσης είναι φτιαγμένος για τη συντροφικότητα. Και είναι πολύ δύσκολο να μην έχεις τη συντροφικότητα, ειδικά όταν ζεις σε μια κοινωνία όπως τη σημερινή, η οποία είναι από τη μια αποξενωτική. Δεν υπάρχει καθόλου κοινωτική ζωή. Κάνουμε πολύ λίγα πράγματα μαζί με τους ομοίους μας. Στις πρωτόγονες κοινωνίες και στις παλιότερες κοινωνίες, όλες οι γυναίκες φρόντιζαν τα παιδιά τους μαζί, μεγάλωναν τα παιδιά τους μαζί, έκαναν δουλειές μαζί όλη μέρα, καθόντουσαν στα στενά να πιούν τον καφέ τους, να κεντήσουν, να καθαρίσουν φασολάκια, να κάνουν οτιδήποτε άλλο μαζί και έτσι είχαν παρέα μια την άλλη. Και οι άνδρες ήταν σε ομάδες, πήγαιναν μαζί να κυνηγήσουν, πήγαιναν μαζί να καθίσουν στο καφενείο που λέμε στην, τον καφενέ το λέμε στην Κύπρο, το καφενείο. Περνούσαν ώρες μαζί και ακόμη και οι ελεύθεροι και οι χείροι και οι διαζευμένοι, που δεν υπήρχαν πολλοί τότε, είχαν παρέα και δεν ένιωθαν μοναξιά. Στη σημερινή εποχή η ερωτική σχέση έρχεται να καλύψει και το κομμάτι αυτό του ανθρώπου για παρέα από το είδος του. Γιατί στις σύγχρονες πόλεις, ακόμη και στα χωριά, στις σύγχρονες πόλεις περισσότερο ζούμε αποξενωμένοι. Βγαίνουμε το πρωί, πάμε στη δουλειά. Μπορεί να συναντήσουμε χιλιάδες ανθρώπους στον δρόμο, ειδικά ζούμε σε μια μεγαλούπολη, με τους οποίους δεν θα έχουμε καμιά ιδιαίτερη επικοινωνία. Άντε να τους δούμε και να μας ζουν, ή άντε να πούμε ένα καλημέρα σας όταν βρεθούμε κάποιον στο ασανσέρι, στο διάδρομο, δεν ξέρω τι, ένα ψυχρό καλημέρα σας, ένα απρόσωπο καλημέρα. Δεν θα κάνουμε καμιά ιδιαίτερη κουβέντα. Πολλοί από εμάς, πολλοί από εσάς πάτε στη δουλειά και αντιμετωπίζετε εχθρικό περιβάλλον, το mobbing πάει σύννεφο.
Και επιστρέφεις το βράδυ ή το απόγευμα στο σπίτι και είσαι μόνος σου και είσαι εσύ και ο υπολογιστής σου, είσαι εσύ και το τάπλετ σου, είσαι εσύ και η τηλεόραση, είσαι εσύ και, το και τα vlogs που νομίζω ότι, δεν ξέρω, πέστε μου τη γνώμη σας, εγώ νιώθω ότι εάν όταν ήμουν μόνη τόσα χρόνια είχα την ευκαιρία να συμμετέχω σε μια διαδικτυακή οικογένεια όπως αυτή που έχουμε εδώ στο κανάλι μας, ότι θα ήταν πιο εύκολο για μένα να διαχειριστώ τα θέματα της μοναξιάς. Επειδή έχω φτιάξει αυτή την οικογένεια με τα vlogs μετά που εγώ ζευγάρωσα με τον Παναγιώτη, γιατί προηγουμένως δεν ήταν έτσι. Προηγουμένως ανέβαζα από το 2011 που έφτιαξα το κανάλι, ανέβαζα τα βίντεο που πήγαινα στις εκπομπές κλπ. Αλλά δεν είχαμε αυτή την από καρδιάς επικοινωνία που έχουμε τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Άρα εγώ δεν το έχω βιώσει να είμαι από την άλλη πλευρά και να μιλάω με εσάς ενώ είμαι μόνη. Ίσα ίσα που νιώθω και ενοχές πολλές φορές που πρέπει να αφήνω τον άνδρα μου μόνο για να έρθω εδώ να κάνω τα vlogs, ειδικά όταν δεν προλάβω να τα κάνω το πρωί και τα κάνω το βράδυ, καλή ώρα τώρα, και που είναι ο Παναγιώτης στο σπίτι και τον αφήνω μόνο του, νιώθω και λίγο άσχημα, αρκετά άσχημα τον αφήνω μόνο του. Αλλά νομίζω ότι αν ήμουν μέλος μιας διαδικτυακής οικογένειας όπως το κανάλι μας όταν ήμουν ελεύθερη, αυτό θα μου κάνει παρέα. Τέλος πάντων, η σημερινή εποχή, η κοινωνία η σημερινή είναι αποξενωτική και η ερωτική σχέση και η συντροφικότητα παίρνει και άλλο βάρος και άλλη βαρύτητα, γιατί έρχεται ο σύντροφος να σου δώσει όχι μόνο ερωτική σημασία αλλά και ανθρώπινη σημασία γενικότερα. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην έχεις σύντροφο. Και από την άλλη είναι πάρα πολύ δύσκολο το γεγονός ότι ενώ είμαστε σε ηλικία και είσαι σε ηλικία αναπαραγωγική που το σώμα σου βοά και θέλει τον ερωτισμό, ο οποίος ερωτισμός είναι γενής στον άνθρωπο για τη διαιώνιση του είδους, εντάξει, το βιολογικό μας κομμάτι είναι πάρα πολύ έντονο και οι παρορμήσεις μας και οι ενορμήσεις μας οι ερωτικές, γιατί έχουν να κάνουν με την επιβίωση του ανθρώπινου είδους, οπότε η φύση έρχεται και μας πρόχνει προς τον έρωτα τόσο ώστε να γίνουμε γονείς, παρόλο που στη σημερινή εποχή έχουμε τους τρόπους ώστε να μην γινόμαστε γονείς κάθε φορά που έχουμε ερωτική επαφή ή να μην γινόμαστε γονείς χωρίς προγραμματισμό. Μπορούμε με τις γνώσεις που έχουμε σήμερα να προγραμματίσουμε τη γονεϊκότητα. Παρόλα αυτά όμως, λόγω της σύγχρονης ζωής και λόγω και της επέκτασης του ορίου ηλικίας, του προσδοκόμενου ζωής, όλο και περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονται σε ηλικίες που το σώμα τους φωνάζει για σύνδεση με ερωτική με έναν άλλον άνθρωπο και όμως δεν την έχουν, γιατί έτσι είναι η κατάσταση και δεν έχουμε σχέσεις. Λοιπόν, πώς αντέχετε? Θα διαφωνήσω μαζί σου στο κομμάτι που είπες ότι καλή είναι και η αγάπη, να δω πώς το έγραψες ακριβώς. Καλή αγάπη των δικών μας, των φίλων μας, αλλά δεν αρκεί και περισσότερο σε αυτή την ηλικία. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτή την ηλικία και σε αυτή την κατάσταση της ερωτικής μοναξιάς να έχεις την αγάπη των φίλων σου και των δικών σου και να έρχεσαι όντως από μια αγαπητική οικογένεια που να μπορούν οι δικοί σου να σε αγαπούν και να σε αγαπούν υγιεινά και να σε αγαπούν ψυχοφέλημα και να έχεις πραγματικούς φίλους. Και είναι παρατηρημένο ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υγιείς δεσμούς με την οικογένειά τους και υγιείς δεσμούς με τους φίλους τους δημιουργούν και πιο εύκολα υγιείς ερωτικές σχέσεις. Ενώ, σε αντίθεση, οι άνθρωποι που είναι αποξενωμένοι από την οικογένειά τους ή που έχουν κακές σχέσεις με την οικογένειά τους ή δεν έχουν καλούς φίλους, μπαίνουν πιο εύκολα σε κακές σχέσεις. Ας μην υποτιμούμε τη σημασία των φιλικών σχέσεων περισσότερο, γιατί στην ηλικία που είσαι τώρα 30+, 33, είναι και λίγο αφύσικο να πηγαίνεις να παίρνεις αγάπη από τους γονείς σου και να έχεις μια συναισθηματικά αιμομιχτική σχέση με τους γονείς σου ίσως. Με τους φίλους σου και με τις φίλες σου όμως, μπορείς να επιδιώξεις να πάρεις το κομμάτι εκείνο της κοινωτικής ζωής, της παρέας. Θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να κάνετε κάποιο πρόγραμμα, αν δεν έχετε ήδη. Δηλαδή να έχετε μια μέρα την εβδομάδα που θα συναντιέστε όλοι η παρέα και είναι καλά να υπάρχουν και μειχτές παρέες, να μην είναι μόνο γυναίκες μαζί και μόνο άντρες μαζί.
να βρεθείτε η παρέα, να παίξετε επί τραπέζια παιχνίδια ή να πάτε να φάτε σε ένα εστιατόριο ή να πάτε να παρακολουθήσετε μια παράσταση. To hang out together, δηλαδή να καθίσετε σε ένα σπίτι, ρε παιδί μου, να δείτε τηλεόραση ή να δείτε, ξέρω εγώ, ένα τηλεπαιχνίδι που σας αρέσει, κάτι, να κάνετε πράγματα μαζί. Λοιπόν, λες πως, αν κατάλαβα καλά από το έτσι, ολιγόλογο γράμμα σου, διαρωτάσαι κιόλας μήπως είσαι μόνη σου επειδή δεν το ψάχνεις ή επειδή το ψάχνεις πολύ. Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να γίνουν κάποιες εξωτερικές κινήσεις για να βρεις το τέρι σου. Είναι εσωτερικός ο δρόμος προς την συντροφικότητα και ξεκινάει από το χτίσιμο καλής σχέσης με τον εαυτό μας. Είναι ένα πολύ, πολύ μεγάλο θέμα. Αυτό δεν μπορούμε σε ένα vlog να το αναλύσουμε. Θα γνωρίζεις ήδη ότι σκέφτομαι σοβαρά το επόμενο βιβλίο να έχει αυτό το θέμα. Πώς μπορώ να βρω την αγάπη που θέλω. Πώς μπορώ να βρω τη σχέση που επιθυμώ. Αυτό σκέφτομαι να γράψω την επόμενη φορά που θα καθίσω στον υπολογιστή για να γράψω βιβλίο. Δεν υπάρχει μαγική συνταγή. Δεν υπάρχουν κανόνες συγκεκριμένοι οι οποίοι να ισχύουν για όλους τους ανθρώπους, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός, κατά τη γνώμη μου βέβαια πάντοτε. Ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός, έχει τη δική του ψυχοσύνθεση, έχει τη δική του ψυχολογική ιστορία. Αλλά αυτό που φαίνεται ότι είναι universal, ότι ισχύει για όλους, είναι ότι όταν τα βρεις με τον εαυτό σου και είσαι καλά με τον εαυτό σου και βιώνεις την ερωτική μοναξιά, όχι ως ερημιά ή μοναξιά, αλλά ως μοναχικότητα, δηλαδή μπορέσεις να έχεις μια υγιή σχέση με τον εαυτό σου, τότε είναι πιο εύκολο να μπεις και σε μια συντροφική σχέση. Ένα άλλο πράγμα που θέλω να πω, το οποίο το ξέρω από προσωπική πείρα, είναι ότι αν κάνεις μια δουλειά που διαρκεί πολλές ώρες, ξέρω τι δουλειά κάνεις εσύ και που διαρκεί πολλές ώρες η δουλειά σου, και είναι μια δουλειά που είναι και λειτουργήμα και δική σου δουλειά είναι λειτουργήμα, υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος να παρασυρθείς από την εργασιομανία και πραγματικά να μην δώσεις χώρο και χρόνο για να δημιουργήσεις σχέσεις. Δηλαδή, εάν η έγνοια σου είναι συνέχεια πώς θα κάνω σωστά τη δουλειά μου, πώς θα πω στην ώρα μου, πώς θα κάνω το ένα project, πώς θα κάνω το άλλο, πώς θα βγει το ένα, πώς θα βγει το άλλο, τότε πραγματικά δεν βρίσκεις χρόνο για να δημιουργήσεις σχέση. Εγώ το είχα παρατηρήσει αυτό σε μένα. Το είχα παρατηρήσει πολλά χρόνια, δηλαδή ότι δεν θεωρούσα σημαντικό να ξοδεύω χρόνο σε συζητήσεις και τέτοια. Όμως, όταν βρέθηκε κάτι σημαντικό στη ζωή μου, μπόρεσα να παραμερίσω εκείνα που θεωρούσα πάρα πολύ σημαντικά, όπως ήταν η δουλειά μου και η εργασιομανία μου, την οποία είχα και ίσως έχω ακόμα, για να φτιάχνω δύο vlogs τη μέρα. Και βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να απαντήσω ότι έχω μόνο 100 αναπάντητες επιστολές. Λοιπόν, όχι να πάρετε φορά, το οποίο το ακούσατε αυτό. Λοιπόν, ίσως να πρέπει όταν υπάρχει μια ευκαιρία να την εξερευνάς. Δηλαδή όταν σε προσκαλεί κάποιος να πας για ένα καφέ, να πηγαίνεις. Όταν δείχνει κάποιος ενδιαφέρον, να ανταποκριθείς, όχι απαραίτητα στο να δημιουργήσεις σχέση, να κάνεις κάτι περισσότερο, στο να γνωρίσεις τον άλλο, να είμαστε ανοιχτοί στο ραντεβού. Το να βγαίνουμε ραντεβού είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Εγώ από ένα σημείο και μετά το είχα καθιερώσει. Δεν θεωρούσα ότι είναι πολύ καλή ιδέα μια-δυο φορές το μήνα να βγω ραντεβού. Και έβγαινα ραντεβού με ανθρώπους που έδειχναν ενδιαφέρον για μένα. Στην τριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων μέναμε στο ένα ραντεβού. Αλλά για μένα ήταν ωραίο αυτό, γιατί ήξερα ότι θα πάμε να φάμε, ξέρω εγώ, να πάμε ένα καφέ. Και ήταν πολύ ενδιαφέρον να γνωρίσω ανθρώπους. Χωρίς δεσμεύσεις το ραντεβού, εννοείται ότι ο καθένας πηγαίνει με το δικό του αυτοκίνητο σε μέρος δημόσιο. Και το dating, αυτό το κάνουν στην Αμερική πολύ, το κάνουν και σε άλλες δυτικές χώρες. Δεν είναι κακό πράγμα το dating. Ίσως πρέπει να μπει το dating στη ζωή σου, αν θες να δώσεις ευκαιρίες, χωρίς να σημαίνει ότι κάθε φορά που βγαίνεις με κάποιον, ότι θα δημιουργηθεί κάτι όπως και δίποτε. Δεν ξέρω αν ήμουν χρήσιμη. Επίσης, την ώρα που υπάρχει μεγάλη μοναξιά, μπορείς να προσφέρεις τον εαυτό σου απολαύσεις, όπως για παράδειγμα να βγεις με τον εαυτό σου να φας ένα ωραίο φαγητό,
να πας σε ένα μπαράκι που ξέρεις ότι έχει ζωντανή μουσική και να ακούσεις ωραία μουσική, έστω και αν είσαι μόνη σου. Δεν ξέρω εκεί που ζεις αν αυτό είναι παρεξηγήσιμο ή όχι. Εγώ το έκανα στην Κύπρο αυτό σε κάποια φάση. Σε κάποια φάση θυμάμαι είχα πάει σε ένα μπαράκι κάτω στη Λευκοσία και ήρθε ένας κύριος έτσι, ήμουν πολύ νέα πλέον, 35, 36. Και ήρθε ένας κύριος εκεί πέρα και με έναν πολύ χαζό τρόπο να με φλερτάρει και του λέω, και παντρεμένος και αυτό λέω, δεν ενδιαφέρει. Μου λέει, γιατί βγήκες μόνη σου, βγήκα μόνη μου, του λέω, δεν είχα παρέα να βγω και βγήκα για να πιω το ποτό μου, ένα ποτό ήπια γιατί οδηγούσα, να ακούσω μουσική και να αλλάξω αέρα. Και συνειδητοποίησα ότι σε κάποιε κλειστέ κοινωνίε θεωρείται ότι αν μια γυναίκα βγει μόνη τη, ότι αυτό σημαίνει κάτι. Ότι δηλώνει ότι ψάχνει τέρι. Μια σχέση. Πραγματικά. Πραγματικά καμία σχέση. Εγώ το έκανα πολύ και σε καφετέρειε πήγαινα και καθόμουν μόνη μου και σε εστιατόρια πήγαινα μόνη μου και ταξίδι στο εξωτερικό έχω πάει μόνη μου. Για παράδειγμα, για ταξίδια στο εξωτερικό, αν έχει την οικονομική ευχέρεια, εγώ είχα τότε την οικονομική ευχέρεια πριν το 2011. Εγώ επέλεγα να πάω με group. Δηλαδή να πάω ταξίδι σε μια, ξέρω για παράδειγμα, είχα πάει στην Ιταλία μόνη μου, αλλά πήγα με ομάδα τουριστών που είχαμε ξεναγώ και που ήταν οργανωμένη εκδρομή και γνώρισα και κόσμο και ζευγάρια με τους οποίους κάναμε και παρέα και έχουμε φιλική σχέση μέχρι σήμερα. Δεν είναι κακό πράγμα αυτό. Μπορείς να πας και μόνη σου διακοπές. Θα δεις τι σηκώνει και το δικό σου ταμπεραμέντο, τι σηκώνει και η κοινωνία εκεί που είσαι. Και έχεις την αγάπη μου και να σου πω κάτι, απόλαυσε λίγο τη μοναχικότητά σου. Μάλλον προσπάθησε να μετατρέψεις τη μοναξιά σε μοναχικότητα και απόλαυσέ την. Γιατί κάποια στιγμή εκεί που δεν θα το περιμένεις θα βρεθεί ένας τύπος ο οποίος θα σου πάρει τα μυαλά και θα του πάρεις τα μυαλά και μετά θα είσαι σαν και εμένα που ξεκλέβω χρόνο να κάνω πράγματα που πριν όταν είχα όλο το χρόνο δεν το εκτιμούσα. Αντί, γεια. Καλό βράδυ.